Χριστός Ανέστη. Για άλλη μια Κυριακή, έκτη από την Κυριακή του Πάσχα, θυμόμαστε άλλο ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός στους ανθρώπους. Την ίαση του τυφλού. Ο Χριστός προσπαθεί να θεραπεύσει κάθε πονεμένο άνθρωπο και να του δώσει την πολυπόθητη ίασή του. Η ευαγγελική αυτή περίκοπη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να σταθούμε σε μία φράση του Χριστού. «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέπωση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται», που σημαίνει «Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να φέρω σε κρίση τους ανθρώπους, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχθούν τυφλοί». Τι πάει να πει ο Χριστός μας με αυτά τα λόγια? Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Με την πίστη των ανθρώπων σε Αυτόν να μπορούν να σωθούν και να ζουν αιώνια. Όμως ποιοι πραγματικά είναι αυτοί που βλέπουν και θα αποδειχθούν τυφλοί? Οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης, δηλαδή οι ιερείς που κατήχαν τον νόμο. Αυτοί που δεν πίστεψαν πραγματικά στον Χριστό. Αυτοί που τον πολέμησαν και που έφτασαν μέχρι να τον σταυρώσουν. Τι ήταν οι Φαρισαίοι εκείνη την περίοδο? Οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι είχαν την αλήθεια του Θεού. Ήξεραν τα πάντα για Αυτόν, χωρίς να ξέρουν τίποτα. Γνώριζαν τις γραφές, αλλά είχαν δίπλα τους τον αληθινό Θεό και δεν τον κατάλαβαν. Μιλούσε ο Χριστός για τον νόμο και αυτοί επέμεναν με τον εγωισμό τους ότι ήξεραν τα πάντα. Ας έρθουμε τώρα και στον 21ο αιώνα. Μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και με μας σήμερα? Και εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως δεν ξέρουμε τίποτα. Σηκώνουμε τύχη στο Χριστό και δεν τον αφήνουμε να μπει στη ζωή μας. Γιατί εμείς ξέρουμε τα πάντα. Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Εμείς με τις δικές μας δυνάμεις θα τα βγάλουμε μια χαρά πέρα στη ζωή μας. Και στο τέλος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με ένα πρόβλημα και με μια κρίση, ο άνθρωπος φαντάζει ένα μηδενικό. Φαντάζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπροστά στο πρόβλημα, φαντάζει τόσο μικρός και τόσο ασήμαντος. Μπορεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να μετέχουμε στα μυστηριά της, να διαβάζουμε τη γραφή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από αυτά. Γιατί δεν αφήνουμε το φως που είναι ο Χριστός να μπει στη ζωή μας. Δεν του δίνουμε την απαιτούμενη θέση στην καρδιά μας, γιατί εμείς βέβαια ξέρουμε τα πάντα. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε λόγο και στα πνευματικά θέματα. Να κόβουμε και να ράβουμε ανάλογα με τις δικές μας δυνάμεις και προτιμήσεις. Όλα τα παραπάνω δείχνουν κάτι που ταλανίζει τον σημερινό άνθρωπο. Ότι έχουμε εγωισμό στη ζωή μας. Δεν αποδεχόμαστε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουν αυξηθεί τα προβλήματα και οι δυσκολίες μας να είναι στο ζενίθ και πλέον δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε στο σημείο που έχουμε απελπιστεί από τη ζωή. Δεν βλέπουμε να υπάρχει καμιά ελπίδα, κανένα φως μπροστά μας. Και οι πατέρες λένε πως η απελπισία είναι η χειρότερη αμαρτία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα, το φως και η Ανάσταση. Χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας για να μπει μέσα. Η απόφαση είναι δική μας. Θα τον αφήσουμε να μπει ή δεν θα τον αφήσουμε? Θέλουμε να μπει στη ζωή μας το φως και η ελπίδα ή θέλουμε την απελπισία και τον φόβο? Το ερώτημα είναι για όλους μας κοινό. Η απάντηση επίσης είναι δική μας. Είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε, αλλά είμαστε και υπεύθυνοι για τις συνέπειες της απόφασής μας. Ο τυφλός της ευαγγελικής αυτής περικοπής δεν θεραπεύτηκε μόνο σωματικά, αλλά βρήκε και το πνευματικό φως στη ζωή του. Πίστεψε ότι μπορεί ο Χριστός να τον κάνει καλά και δεν έμεινε μόνο εκεί. Ομολόγησε εναντίον των ανθρώπων την θεότητα του Χριστού.
Εμείς διστάζουμε και πολλές φορές φοβόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας στο Χριστό στους ανθρώπους. Ο Χριστός όμως μας είπε ότι «Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατέρα μου». Ας πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου που χρειαζόμαστε στη ζωή μας και να τον αφήσουμε να μας πλημμυρίσει από το δικό του φως. Να αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας για να μετατρέψει την απελπισία σε ελπίδα, την αβεβαιότητα σε βεβαιότητα και το σκοτάδι σε φως. Η ερώτηση αφορά όλους μας. Εμείς τι θα απαντήσουμε? Κάποια στιγμή στον ουρανό ζήτησε ο Θεός από τους αγγέλους του να του φέρουν τα πιο πολύτιμα πράγματα που υπάρχουν επάνω στη γη. Οι άγγελοι ξεκίνησαν και έψαξαν ολόκληρη τη γη. Πολλοί ομολογουμένως έφεραν πολλά ωραία και πολύτιμα πράγματα. Ξεχώρισαν όμως τρεις. Ο ένας έφερε και απέθεσε στον θρόνο του Θεού ένα ωραιότατο μαργαριτάρι. Ήταν μια σταγόνα υδρότα. Είχε πέσει από το μέτωπο κάποιου που τίμια προσπαθούσε να ζήσει την οικογένειά του. «Ωραίο το έβριμά σου», είπε ο Θεός, «αλλά υπάρχει και ωραιότερο από αυτό». Ήρθε τότε ο δεύτερος άγγελος. Αυτός απέθεσε με σεβασμό μπροστά στον Θεό ένα κατακόκκινο ρουμπίνι. Ήταν μια σταγόνα αίματος ενός ήρωα που είχε πέσει στο πεδίο της τιμής. Οι άγγελοι έμειναν εκστατικοί. Ασφαλώς αυτός θα κέρδιζε το βραβείο. «Υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο ακόμα», είπε ο Θεός. Τότε όλοι στράφηκαν προς το μέρος του τρίτου αγγέλου, που εκείνη την ώρα ερχόταν και με πολλή ευλάβεια άφησε να κυλήσει στον θρόνο του Θεού ένα αστραφτερό διαμάντι, που όμοιό του ποτέ δεν είχαν δει. Ήταν το δάκρυ κάποιου αμαρτωλού που γονατιστός ομολογούσε τις αμαρτίες του μπροστά στον πνευματικό του. «Αυτό είναι το πολύτιμο πράγμα, το πολύτιμότερο πράγμα στον κόσμο», είπε τότε ο Θεός, και το βραβείο το έδωσε στον τελευταίο άγγελο. Αλήθεια, πόσο πολλά αξίζει η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αυτό το βεβαιώνει και ο ίδιος ο Χριστός, που λέει «Λέγω ημίν ότι ούτω χαρά έστε εν το ουρανό επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι, ούτω λέγω ημίν χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι». Δηλαδή, ότι οι άγγελοι του Θεού, ακόμα και για έναν αμαρτωλό να μετανοήσει, χαίρονται πάρα πολύ. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.